Δεν ξέρω, αλλά με έχεις ζαλίσει. Με στριβογυρνάς επάνω στη μοτοσυκλέτα από θάλασσες μέχρι όρη και τρέχεις σαν τον άνεμο. Είχες πει ότι σ' αρέσει. Ναι, αλλά όχι και να ταρακουνηθούν τα μυαλά μου. Νιώθω σαν αλλοπαρμένη. Και έπειτα έτσι θα τη βγάλουμε. Τι πια? Γιατί έτσι θα περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας πάνω στη μοτοσυκλέτα. Γιατί σκοπεύεις να περάσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας? Τρόπος του λέει. Κανείς δεν ξέρει. Αν δεν μου βρεθεί κάτι πιο συγκλονιστικό, μπορεί. Πραγματικά δεν πρέπει να τρέχω τόσο. Γίνεται το μυαλό της κουρκούτη και δεν ξέρει τι λέει. Με πονάνε οι ρίζες των μαλλιών μου. Μυστητή μου, κύριε, πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Έτσι όπως τρέχεις και μου τραβάει τις τρίχες ο άνεμος. Χάρη, πάμε κάπου. Γιατί εδώ που είμαστε, κάπου δεν είναι? Κάπου οι δυο μας, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αποκλεισμένοι και έξω να βουίζει ο άνεμος και να βρέχει και εμείς να είμαστε προφυλαγμένοι κάτω από τα ζεστά σκεπάσματά μας και να κάνουμε όνειρα. Για το μέλλον, δηλαδή μου κάνεις πρόταση? Ένα νησί, πού πουλάνε ένα νησί? Στα fast foodάδικα. Θέλω να αγοράσω ένα νησί. Απευθύνω στην κυβέρνηση, αυτά πουλάει όλα. Ένα άγωνο νησί που όταν έχει τρικυμία δεν πλησιάζει πλεούμενο. Και εκεί οι δυο μας. Θα κάνουμε το Ροβινσό να κρούσω με τον Παρασκευά. Θα αποκλειστούμε. Βρε, λύσαμε τον αποκλεισμό. Τι διάολο. Στην προηγούμενη ζωή της, στο Μεσολόγγι, έζησε την εποχή της πολιορκίας. Θεέ μου, μας φαντάζεσαι? Όχι. Ξεπερνάει τη φαντασία μου. Όλη μέρα στην έρημη αμμουδιά με τους κοκοφίνικες. Κοίτα να δεις, τα πει και μαϊμούδες τώρα. Τις μαϊμούδες. Σαλτάρεις. Απ' τη Φολέγανδρο πετάχτηκε σε Ιχέλες. Και όταν βασιλεύει ο ήλιος, σαν τους πρωτόπλαστους, πιεσμένοι από το χέρι, δυο σκιές, δίπλα στο ήρεμο κύμα. Γυμνή. Τι γυμνή? Όχι, λέω επειδή είπες πρωτόπλαστη. Αχ, ναι. Όταν βασιλεύει ο ήλιος. Ναι. Όχι, άσε καλύτερα να σκοτεινιάσει εντελώς, να μην βλέπουμε ούτε τη μύτη μας. Τι λες, ρε φίλε, σε μένα απευθύνεσαι? Παρντών. Καλά, άσε. Πάρε το μηδέν για δεν ακούγεσαι. Να απευθύνομαι σε σένα. Μα καταρχήν δεν σε πρόσεξα. Μοιοπία έχεις? Μου είσαι ανύπαρκτη. Έτσι και φας το ποτήρι με το νερό στο κεφάλι, θα σου γίνω υπαρκτή. Για μαζέψω, γιατί δεν με ξέρεις καθόλου καλά. Ας την χάρη μου. Ούτε και θέλω να σε γνωρίσω, ρε Ρούλη. Ακού χάρη. Κοίτα να δει, ρε, που την τρώει η μύτη της. Σιγάρε, μην πατήσεις τις φτέρνες σου. Κοριτσάκι, εγώ σαν και εσένα θέλω πέντε στην καθησιά μου. Τι λες, ρε, ασπρόμαυρη κόπια του Elvis Presley, που σου είπαν ότι κοιτάς και σκοτώνεις και έπαθες ομορφο μπούκομα. Χριστός και Παναγιά, καλέ, τι γλώσσα μιλάει αυτή. Άντε, πάρε τη θίτσα από εδώ και πήγαινε και μην κοιτάξεις πίσω σου και γίνει σάλατα, να πούμε. Γιατί περιμένω και ένα τύπο που είναι και πολύ ζώρικος. Μην έχουμε τίποτα δράματα. Έχω μάθει να μην χτυπάω τις γυναίκες ούτε με τριαντάφυλλο. Τώρα βέβαια, αν είχα καμιά τσουκνίδα θα την άρχιζα αυτήν εδώ, αλλά δεν συγχύζομαι με τίποτα. Γι' αυτό είμαι τσίτα. Δεν μου λες τι λέγαμε για εκείνα τα όργανα? Ναι, πότε θες να πάμε να τα πάρουμε. Εσύ τι θα θες μετά, άμα πάμε και τα πάρουμε? Ορίστε. Όχι, λέω. Α, ναι. Να σου πω. Γνωρίζω κάποιον που θα τον γνωρίζεις κι εσύ. Δηλαδή, δεν τον γνωρίζω εγώ, τον γνωρίζει μια ξαδέλφη μου και θα με στείλει το απόγευμα να τον γνωρίσω. Πού θα είσαι να σε πάρω τηλέφωνο? Τι είναι αυτό? Παράγων. Μουσικό. Όχι, παραγωγός. Δίσκων. Μπορεί να σου μεταδίδει τα τραγούδια να ακούγονται από το ραδιόφωνο όλη μέρα. Γι' αυτό όμως θέλω και πριν. Ακόμα δεν πήρες το έπαθλο, θες και πριν? Μπρος. Δεν μου λες, ρε εσύ. Παρακαλώ. Μη μου αλλάζει τη φωνή σου. Λάθος κάνετε, κύριε, λάθος. Το κακό στον καιρό. Ο πατέρας μου, έξαλλος. Οχ, το ζάρωσα δυνατά. Έχει γούστο να μου μείνει ρητίδα. Μητέρα, μητέρα, δεν έχεις πάρει κλειδιά? Ποιος είναι? Τι σου έχω κάνει και με βασανίζεις έτσι? Δεν μου λες, κυρία μου, τρελάθηκες? Αν ήταν εδώ η μητέρα μου, θα με καταλάβαινε. Η γυναίκα είναι και αυτή. Γιατί ποια άλλη είναι η γυναίκα? Δηλαδή, αν ήταν εδώ, έχεις σκοπό να της μιλήσεις? Αλλά τι, θα της έκανα νοήματα? Θα της έλεγα τον καημό μου για ένα αγόρι άγωνο που με παρατάει. Και φεύγει και κρύβεται. Δεν μου λες, κυρία μου, έχεις υπόψη που με πήγες? Εκεί που δουλεύει ο πατέρας μου. Έλα και λέει. Δεν είχαμε πει ότι θα πάμε σε αυτό το σταθμό? Δεν είχαμε κλείσει ραντεβού εκεί? Εμείς. Τρελάθηκες και κλείνεις ραντεβού μαζί με τη φαντασία σου? Δεν μου είπες να πάω και θα πάρεις εσύ τηλέφωνο, ότι δεν θα εμφανιστείς? Έτσι δεν χρειάστηκε να σου πω ότι δουλεύει και ο πατέρας μου, γιατί και να με έβλεπε δεν θα πείραζε. Εσένα δεν ήθελα να δει. Ναι. Και σε είδε. Α, ποιος ήταν, ο κοντός? Όχι, ο ψηλός. Βέβαια. Πολύ ωραίος άντρας σου μοιάζει. Ωραία, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Μας είδε μαζί. Τι συμπέρασμα θα βγάλει? Για ποιους? Για μας. Θα πει
δυο παιδιά ερωτευμένα στον ίδιο χώρο. Τι λες, μωρέ, σούστριψε. Αχ, θα κάνω ζάρες. Μη με μαλώνεις. Κοντά σου νιώθω παιδί ερωτευμένο, κακό είναι. Και έπειτα εγώ πήγα στο γραφείο για να μιλήσω για σένα. Για τη γοητεία σου, για την ομορφιά σου, για το ταλέντο σου. Σκότωσέ με, ανέσφαλα. Έλα, έλα κοντά μου να καθίσεις εδώ. Θέλω στον αέρα μιλάω εγώ. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Μπορεί να έρθει η μητέρα μου από στιγμή στη στιγμή. Ποιος είναι? Άνοιξέ μου. Η μητέρα σου είναι? Χειρότερα. Ο πατέρας μου. Άνοιξέ μου, ξέρωξέ μέσα. Τώρα. Στο κάτω-κάτω. Ποια είναι η κυρία? Γνωστή μου. Εσένα και εμένα. Γνωστή σου? Ναι, την συνάντησα στο γραφείο του κανάλια, του διευθυντού. Εσείς δεν είσαστε? Ομολογώ πως ναι. Εσείς είστε ο πατέρας του? Ναι. Εσείς τι του είστε? Just a friend. Εξ Αμερικής είσαι όπως αδερφός μου. Τι θέλεις, πατέρα? Εγώ θέλω. Τι σχέση έχεις με αυτήν την κυρία? Νομίζω ότι δεν σου πέφτει λόγος. Αυτές οι αρχές σου έδωσα εγώ? Όχι. Γιατί από την αρχή δεν ήσουν εσύ. Πάμε μέσα να μιλήσουμε σοβαρά. Να πάμε. Αυτό να σου πω. Μπορεί να είμαι ό,τι είμαι. Μπορεί να μην είσαι μεγάλο σαγκού. Μπορεί να μην κάναμε παρέα. Μπορεί πολύ συχνά να είχαμε προστριβές μεταξύ μας. Αλλά δεν πάβει να σε γιώσουν. Σάρξε τη σαρκό μου. Και σε μια κρίσιμη στιγμή τη ζωή σου είμαι υποχρέωμα να επέμβω. Και αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή. Ναι! Γιατί βλέπω τι πάει να κάνεις. Πάμε βάζει το χέρι αυτή δυστυχισμένη. Δεν είναι δυστυχισμένη. Ευτυχισμένη είναι. Αυτή πλέει σε πελάγη ευτυχία. Αυτά πάντα πει αλλού. Πάρτε την εκμεταλλευτή, να πάρει κάτι από αυτήν. Τι θες από αυτήν την γυναίκα? Α, δεν θέλω μόνο εγώ. Δεν καταλαβαίνεις. Και εκείνη θέλει. Επορική συναλλαγή. Μα σαν δεν τρέπεσαι. Μπορεί σαν ήθικο το καταλαβαίνει. Α, σε παρακαλώ. Έχω ένα όνειρο. Εσύ δεν είσαι σε θέση να μου το πραγματοποιήσει ή δεν θέλει. Ναι. Δεν είμαι σε θέση, καλά το είπε. Και επειδή εγώ δεν είμαι στη θέση να πραγματοποιήσω τον ήρωα σου, θα στο πραγματοποιήσω εφιάλτης. Ποιον έμοιασες, μωρέ. Εγώ ήμουν περήφανος άνθρωπος. Δεν δεχόμουν να μοιράσει ούτε ένα καφέ μια γυναίκα. Α, αλλάξανε, κύριε. Τώρα υπάρχει ισότητα. Τα βάζουμε μαζί. Δίνω, παίρνω. Και εσύ τι θα δώσεις, βρε. Μη μου πεις γιατί θα ιδιάσω. Δεν μπήκα σε άλλο σπίτι. Ορίστε. Λέω, είσαστε πολύ ωραία εδώ. Όχι πολύ. Και γιατί εδώ? Με έφερε η απόγνωση. Και γιατί ειδικά εδώ? Θα μπορούσε να σας πάει και να σας εναποθέσει στη γέφυρα της Παπαδιάς. Γιατί ειδικά στο σπίτι μου? Ποια είσαστε, κυρία μου, και κάθεστε με τόση άνεση στο σαλόνι μου? Α, το σαλόνι σας, ώστε είστε... Εγώ είμαι, εσείς ποια είστε? Μαργαρίτα. Μαργαρίτα Κάργα. Το φανταζόμουν. Σήμερα δεν ξέρω, αλλά βαλθήκανε όλοι να με τρελάνουν. Πού είναι ο γιος μου? Το γουδούνι. Το άκουσα. Γιατί χτύπησε? Κάποιος το πάτησε. Η μάνα δεν έχει κλειδιά? Έχει. Άρα. Ξέρω. Συγγνώμη. Τι είδες, κοπέλα μου? Διάβασα το κουδούνι, έγραφε φουντούκι. Φουντούκι μένει εδώ. Τι θέλεις να γράφει, πίκρα μίγδαλο? Κι εσείς? Για κοίταξε με στο σπίτι μου, όλες να με ρωτάνε ποια είμαι. Θεέ μου, είστε... Η κυρία Φουντούκι. Δεν αισθάνομαι. Τι έπαθε, κοπέλα μου? Έλα, έλα, πέρασε. Έλα, κάθισε εκεί, θα σου φέρω λίγο νερό και να πεις. Κάτσε. Τι είναι, ούτε ξέρω. Κάνε μάνα σου πότε ήρθε, εγώ είμαι κάποιος σταθμό. Η μάνα δεν ήταν? Η μία. Και το κορίτσι? Ιδέα δεν είναι. Τι λέρε, έχει τα κορίτσι μέσα σπίτι και δεν ξέρεις ποια είναι. Άμα δεν ξέρεις ποιος ξέρει. Τώρα τι γίνεται, η μητέρα θα δει την άλλη. Θα την έχει δει ήδη. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι να γίνει, ας γίνει. Για σέξω και ομολόγηση την αλήθεια. Τρελαθήκαμε. Δεν πηδάω καλύτερα το παράθυρο. Κοίταξε, αργά και γρήγορα θα πει δείξει. Αν μάθει η μάνα σου τι σχέση έχει με την κυρία. Έλα, κορίτσι μου, ποια νεράκι θα σε βοηθήσει. Πρέπει να υδατώνει το οργανισμό γιατί ξεραίνεται το δέρμα. Είστε γυναίκα του? Πιανού? Όχι καλά. Τι ανακατεύεστε, κυρία μου? Αφού είναι ανήπαντρος, έτσι μου είπε. Μόνο που δεν μου είπε ότι έχει δεσμό. Πληστητή μου, κύριε. Μα ποια είστε τέλος πάντων? Μία-μία όμως για να μην συγχυστούμε. Και πρώτα-πρώτα εσύ, κοπέλα μου, που είσαι πιο μικρότερη. Ήθελα να του μιλήσω. Και εκείνος δεν ήθελε, Όχι. Με παράτησε και έτρεχε. Είπε ότι δεν είναι παντρεμένος. Τον πήρα από πίσω με τα μάξι μου και ήρθε εδώ. Διάβασα στο κουδούνι το όνομά του και έρχομαι εδώ και βλέπω τη γυναίκα του. Είναι ψεύτη. Μέχρι εδώ έχω πάθει τη μισή τύφλα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ρίξε μου και σε την άλλη μισή για να αποβλακωθώ τελείως. Με παράτησε και έφυγε. Και σένα? Ναι, και ήρθα εδώ να τον βρω. Και βλέπω ότι
κομμάτια έχει φιλενάδα. Ποιος μου, ρε, πού στα κομμάτια είναι αυτός. Όλα αυτά ο γιος μου τα έκανε. Βγες να ομολογήσεις, θα ομολογήσω εγώ. Πατέρα, θα σε μισήσω για όλη μου τη ζωή. Αν θες να κάνεις κάτι για μένα αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν έχεις κάνει ολόκληρη τη ζωή σου. Σε παρακαλώ, βοήθησε με, κάνε κάτι. Πάρ' την αυτή να φύγετε από εδώ μέσα. Δεν θέλω να καταλάβει τίποτα η μητέρα. Δεν θέλω να πέσω στα μάτια της. Με έχει εκεί πάνω. Όπως και εγώ εκείνη. Που εκεί πάνω βρε ψωριάδες, ψωροφαντασμένοι. Το παρελθήκατε εκεί πάνω μόνοι σας καμαλώνει σαν παγόνια. Μυαλό δεν έχετε στο κεφάλι σας να πούμε μεγαλεία θέλετε. Τι να σου πω, μωρέ, είσαι και παιδί μου, και αυτό δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Μ' όλα στα ελαττώματα και τη βλακεία που σε δέρνουν. Μην μιλάς, μην πεις τίποτα. Κάτσε εκεί, στείλει άλλο τους. Θα πάρω την αμαλία και θα φύγω. Τι θέλει αυτός εδώ? Έφερε την αμαλία. Θα σηκώ, αμαλία, να πηγαίνω, θα σου χειρίσω τον δρόμο. Ποια λέτε αμαλία? Δεν ξέρω πώς σε λένε. Λάμπρο. Λάμπρο, εσύ? Εγώ είμαι η Νάντια. Και αυτή η δικιά σου είναι? Τις μάζεψες και τις έφερες στο σπίτι μου, ε? Ελάτε, πάμε τσούρμο. Πού να πάμε? Να βουτήξουμε στον ποδονύφτη. Εγώ σε έφερνα στους σταθμούς και εσύ ήσουν εδώ και οργίαζες με τον άλλον μέσα. Με όργιο, τι να σου πω. Να δω μέχρι που θα κρατήσω την οργή μου και θα γίνω μύδια να σπάξω τα παιδιά μου. Πάμε, σηκωθείτε. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε από εδώ, ελάτε. Ελάτε. Μαργαρίτα, άκουσέ με, Μαργαρίτα. Έχεις καταντήσει επικίνδυνη. Αυτό που σου λέω εγώ, είσαι επικίνδυνη σχέση. Και σε 9,5 εβδομάδες. Όχι, δεν φέρνεις τη γυναικάρα με τα κόκκινα, ρε Μαργαρίτα. Καλά ψώνιο είσαι. Μα έρχεσαι σπίτι μου τη στιγμή που σου έχω πει ότι δεν θέλω να σε δει, μητέρα μου. Μα τι θα πεις εδώ, πατέρα μου, δεν με ενδιαφέρει για τον πατέρα μου. Καλά, άκουσα, αφήνω τώρα γιατί ακούω την πόρτα. Ναι, θα σε πάρω εγώ. Α, εδώ είσαι. Ό,τι είχα και δεν είχα, το σήκωσα την τράπεζα. Γιατί? Γιατί και εγώ έχω τις υποχρεώσεις μου. Γιορτάζει ένας γνωστός μου, μια γνωστή μου. Και του πήρα, της πήρα ένα δώρο. Για μένα, για μένα, για μένα. Ναι, όχι, κλείσε. Λάθος ήταν, λάθος. Τώρα θα μου πεις τι είχα στην τράπεζα, ψίχουλα. Μας άφησε ο πατέρας σου τα πει. Στον Πορτοράδο την εορτάζω. Μπορεί να μείνω εκεί το βράδυ. Ποιος θα με φέρει? Λέω δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί. Όμως να μην ανησυχείς, παρακαλώ. Δηλαδή, και... ναι. Επιτρέπετε? Παρακαλώ. Δηλαδή, τι θες, παιδί μου? Μητέρα, είσαι καλά? Καλά είμαι, δηλαδή. Μα τι έπαθες? Εγώ τι έπαθα εσύ? Ούτε που με ρώτησες τίποτα για αυτό το βράδυ. Τι ξαφνικό και αυτό να δω τον πατέρα σου με δύο γυναίκες. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι ώρα. Έχω... Έχεις, δεν λες τίποτα, παρά έχεις. Εσύ αλλάζεις χρώματα σαν χαμελέοντας. Μήπως είναι κάτι που πρέπει να μάθω? Άκου να σου πω, αγόρι μου. Όχι, είχε γούστο. Ποιος? Ένα λεπτό, επειδή είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Μητέρα, τι κάνεις? Εγώ σε ρώτησα τι έκανες χτες το βράδυ με τον πατέρα σου. Δεν μιλώντας εσύ. Α, όπου να είναι τη χάνω. Το φαντάστηκα. Σου έπει να μην μου κλείνεις το τηλέφωνο. Γίνομαι τρελός. Χριστιανέ, με έχω το γιο μέσα. Φέρ' τον έξω. Κλειδωμένο. Γιατί σχιζοφρενής είναι? Θα γίνει άμα σε δει. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, από πού μου τηλεφώνησες από εδώ από κάτω? Από το ταξίδι έρχομαι κατευθείαν. Σε πήρα από κάτω από το μανάβι. Και δεν μπορούσα να μου τηλεφωνήσει το απόγευμα. Θα βγούμε το βράδυ. Που έχω τα γενέθλιά μου. Ναι, δεν το ξεχνάω αυτό. Σε μπάρε και τέτοια, ε. Ναι, ναι, παιδί μου, θα φάω και την τούρτα μου, ε. Ναι, λύσαμε την τούρτα. Εσένα. Εγώ είμαι πουτίνγκα. Αν τη φύγει, σε παρακαλώ. Δεν κρατιέμαι. Μπορεί να κρατήσω, γιατί εγώ δεν θα κρατηθώ και θα σου πω καμιά βαριά κουβέντα. Έτσι, έτσι μ' αρέσει να είσαι, έτσι φωτιά και λαύρα, δυναμική. Και που το ξέρει, μωρέ, με έχει δοκιμάσει. Αν τη φύγει, σε παρακαλώ, και πάρε με τηλέφωνο το απόγευμα. Τα απόγευμα θα σου πω για το ραντεβού, ε. Ναι, τα άκουσα. Αν σου πω ότι ήταν ο Γαλατάς, θα με πιστέψεις? Όχι. Πίστεψέ το. Γιατί αν μου πεις και εσύ ότι ο πατέρας σου ήρθε για πατσά χθες το βράδυ, θα το πιστέψω κι εγώ. Πρέπει να πιστεύουμε ένας τον άλλο.
Τι ώρα που μου σπίτι έτσι ήσυχο. Χαίρεσαι να κυκλοφορείς εδώ μέσα. Να μην κυκλοφορεί κανείς άλλος. Να μην χτυπάνε τηλέφωνα. Να μην χτυπάνε κουμπούνια. Πήρασε. Μόλις κάτσω στον καναπέ, να δω κατά το μαξιλάρι ένα τσουβάλι λίδες. Μα τι κάνεις? Γιατί όταν μελετήσω κάτι που είναι για κακό να βγαίνει και όταν μελετήσω κάτι που είναι καλό να μην γίνεται. Προηγουμένως έλεγα τι ωραία που είναι εδώ ήσυχα το σπίτι. Να μην χτυπάνε τηλέφωνα, να μην χτυπάνε κουδούνια, τε χτύπησε. Και τώρα που λέω μόλις κάτσω στον καναπέ να βρω κάτω από το μαξιλάρι ένα τσουβάλι λίδες, βρίσκω, δεν βρίσκω. Τι είναι αυτό? Ψίχουλα. Κάτω και ο άλλος εδώ φαίνεται. Πατέρα. Δεν έχω. Θα πληρώθω αυτές τις μέρες. Πατέρα, η ζωή μου γκρεμίζεται. Ναι, ξέρω. Και θα φτιάξω συγκρότημα για να βάλεις γερά θεμέλια. Αυτό το παραμύθι το έχω ξανακούσει. Όχι, πατέρα. Το πράγμα είναι πιο τραγικό από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο τραγικό από το να φτιάξει ένα συγκρότημα και να γυρνάς με τις κιθάρες στα χοροπηδάδικα. Όχι, το λέω, γιατί έχω δει συγκροτήματα παίζουν κιθάρες στους δρόμους για να βγάλουν κανένα θράκο. Ναι, πατέρα, άστο συγκρότημα. Δεν με ενδιαφέρει πια το συγκρότημα. Α, εδώ είσαστε. Όχι, στην Τρίπολη. Πότε πήγατε, καλέ, αφού εδώ είσαστε. Κυρία Φρούλα, δεν πας σπίτσο να ξεκουραστείς, γιατί κατά απογευματάκι κάθε το εγκέφαλό σου πιέζει προς τα κάτω και αφήνει κενό το κεφάλι σου και περνάνε ρεύματα. Μια στιγμή να ξεσκονίσω το τραπέζι. Αυτό μου έμεινε μόνο. Πατέρα. Δεν ξέρω. Θες να μείνουμε μόνοι να μιλήσουμε. Έλα στο δωμάτιο. Ρε πατέρα, γιατί με αντιμετωπίζεις έτσι? Πώς έτσι? Ξέρω εγώ, βαριεστημένα, σαν να μην θες να μ' ακούσεις. Γιατί εδώ και χρόνια ακούω το ίδιο τροπάρι από όλους σας. Καταστρέφομαι, χάνομαι, γκρεμίζονται όλα γύρω μου. Και αυτό για να μου αποσπάσετε κάτι. Δεν έχετε να μου πείτε, λάμπρο θέλω λεφτά. Τα έχω ανάγκη, τα χρειάζομαι, θέλω να αγοράσω κάτι, να το εκτιμήσω. Όλοι φέρνετε την καταστροφή για να καταλήξετε στο ίδιο σημείο. Ναι, αλλά τώρα δεν πρόκειται για λεφτά. Τι με κοιτάς έτσι? Σίγουρα. Σίγουρα. Τι σου κάνω? Το έπαθε σαν το βοσκό με τα πρόβατα. Που ήθελε να σπάσει πλάκα με τους οικογενούς του και φώναζε λύκος, λύκος. Ενώ δεν υπήρχε λύκος. Και όταν παρουσιάστηκε στα αλήθεια ο λύκος, δεν τον πίστευε κανένα. Πατέρα, συμβαίνει μία τραγωδία. Η μητέρα παντρεύεται. Εγώ δεν θα το έλεγα τραγωδία, θα το έλεγα κομιδίλιο. Ένα ταξιτζί. Μη μου πεις, όχι τον Χουάν Κάρλος. Τι λέει, αυτός είναι ακόμη παντρεμένος με τη Σοφία. Όχι, και πες μου, σε παρακαλώ. Δεν είναι μία τραγωδία. Ένα ταξιτζί. Ποια η μητέρα μου. Πρόσεξε, όχι η μητέρα, ξέρω εγώ, του Γιάννη, του Στάθη, ενός κοινού θνητού. Η μητέρα του Χάρη. Μπελαφώνεται. Μα τι λες? Όχι, λέγε. Άμα τρελαθώ εδώ, πού θα παίρνετε λεφτά εσείς? Αύριο, πατέρα, μεθαύριο. Σε παρακαλώ, μην το πας ένα χρόνο, μπες κατευθείαν στο ρεζουμέ. Εγώ παντρεύομαι. Α, και εσύ, ωραία, να κάνει το γάμο στην ίδια εκκλησία. Αύριο, μεθαύριο, λέω. Και παίρνω μία γυναίκα αντάξια μου. Μία πριγκίπισσα, ας πούμε, από αυτές τώρα ξέρεις. Τις χιλιάδες που κυκλοφορούν στον κόσμο. Όχι, Μονακό, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Βέλγιο. Ελλάδα. Έχει Ελλάδα πριγκίπες. Αν πιστέψουμε την εφορία που λέει ότι περνάμε όλοι πριγκίπικα, είμαστε πλούσιοι και το κρύβουμε. Αύριο λοιπόν. Μεθαύριο. Ναι. Εγώ παντρεύομαι μία τέτοια. Πριγκίπισσα. Ναι. Τι θα της πω? Ότι ο πατριός μου είναι ταξιτζής. Γιατί άμα της πεις ο πατέρας μου είναι ρητζής, θα ενθουσιαστεί. Τι ρητζής? Ρητζής δεν είναι, παιδί μου, στο ραδιόφωνο. Δουλεύω στον αέρα, δεν βγαίνω, ρητζής είμαι. Καλά τώρα, εσύ σπας πλάκα μαζί μου. Μα δεν καταλαβαίνεις το δράμα μου. Πώς είναι δυνατόν να ζήσω εγώ στο ίδιο σπίτι με αυτό το μούτρονα? Μα δεν μου λες. Τον έχεις δει? Όχι, τον είδε η μητέρα σου, εξεράθηκε. Να σου πω, έχει τρελαθεί τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ζητήσω ψυχιατρική εξέταση, να πάρω ασφαλιστικά μέτρα να κάνω. Να κάτσεις στα αυγά σου. Η μητέρα σου σε μια ηλικία που μπορεί να διαλέγει όποιον άνθρωπο θέλει. Είναι δικαίωμά της, εσένα δεν σου πέφτει λόγος. Αν δεν σ' αρέσει να πας τα πράγματα σου, ασχολείς, να φύγεις από το σπίτι. Να πάρεις μια δουλειά, να κάνεις δική σου ζωή. Θα με βοηθήσεις? Αφού πρώτα κάνουμε οικογενειακό συμβούλιο. Ποιοι? Εγώ, εσύ, η μητέρα σου. Δεν πιστεύω να είναι και αυτός ο γκαριασμένος. Ποιος γκαριασμένος? Ξέρω εγώ, έτσι μαύρος και άραχνος που είναι, μελαχρινός. Όχι, αυτό θα το αφήσουμε έξω την πόρτα μέχρι να βάλουμε τις αποφάσεις μας. Πώς το έκανε αυτή η γυναίκα, αυτό το υπέροχο ξεχωριστό πλάσμα. Για τη μητέρα σου λες? Ναι. Τι διάολο, άλλη παντρεύτηκε, δεν το κατάλαβα. Κοίταξε, υπάρχει μια λογική εξήγηση. Φαίνεται η μητέρα σου αγανάκτησε τόσα χρόνια που δεν μπορούσε να βρει ταξί στους δρόμους, ήταν όλα φορτωμένα και λέει: άχι τα κομμάτια, θα πάρω κι εγώ ένα ταξιτζί δικό μου να πούμε να ησυχάσω. Ποιος είναι? Αφού λέω ότι τώρα μιλάμε. Πατέρα, το πού είναι?
Πώς μπήκες? Μου άνοιξε κοπελιά που έχεις εδώ. Ποια κοπελιά? Που καθαρίζει. Τι, να φρουραλές. Μην είπες κοπελιά. Πάλι καλά με την μικρή Ολλανδέσσα. Εγώ πώς δεν άκουσα το κουμπούνι. Όχι, καθαρίζει και τα πόμολα της εξώπορτας και είχε την πόρτα ανοιχτή και. Μπουκάλανε κλέφτες. Οι ποιοι? Τι θέλεις? Σοβαρή περίπτωση. Ναι, ξέρω, ξέρω. Πιάσαν το Μίτσο, πάλι τη είχε δώσει. Γιατί θα πλήρωνα μένει να σ' απαλλάξω, αλλά το τι θα έρθει μετά δεν λέγεται. Όχι, ποιο Μίτσο. Αυτά είναι περσινά ξινά στα φίλια. Εδώ μιλάμε για φρέσκα, της ημέρας να πούμε. Δίκροκα. Εσύ τι νομίζεις, ότι έχουν κάνει όλοι στα μπαρμπουτάτικα και μιλάμε τη δική σου γλώσσα? Μίλα καθαρά, ρε. Μπροστά στον έτορε Τροθαλή. Μπροστά του, και αυτός αδερφός σου είναι. Εντάξει να πούμε. Εμένα δεν με αφορά. Αλλού είναι το μυστικό. Ποιανού είναι? Του Τροθαλή. Ποιανού είναι Τροθαλή, μωρέ? Βαγγέλη. Επιμένεις το Άγγελος να πούμε και εγώ δεν μπορώ να καθαρίσω μαζί του. Όταν μου τα είπε, μου ήρθε έτσι κάτι σαν ταμπλάς. Τι σου είπε και πότε τα είπε? Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει θέλω τη συμβουλή σου. Και συναντηθήκαμε σε μια καφετέρια. Μου είπε ότι ήρθε και από σένα και τον έκανες ντέφιλι. Ναι, δηλαδή ήρθε ο άλλος ο αδερφός, ο μικρός, και είχε ένα πρόβλημα. Α, τώρα πάλι να ζητήσει συμβουλή από σένα. Μην μιλάς δυνατά και με εκθέτεις, είναι στο σαλόνι. Τι, τον έθεσε εδώ? Τον έψα. Του λέω, κοίτα να δεις, το πράγμα είναι πολύ λεπτό. Ξεφεύγει από την αρμοδιότητά μου. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε με τον πατέρα. Στην αρχή είχε αντίρρηση. Μα λέει ο πατέρας με ξεφώνησε. Άσε, λέω, θα του κάνω παρατήρηση. Και έτσι ήρθε. Ναι. Ίσως πρέπει να μιλήσω πάλι μαζί του. Και άμα του ξαναμιλήσει, πώς το βλέπεις? Κόβεται. Ποιο? Κύριε Λάμπρο, σε ζητάνε στο τηλέφωνο. Ποιο είστε? Από το σταθμό, λέει. Καλέ, ποιο σταθμό? Πελοποννήσου. Ποιο σταθμό, ρε? Το σταθμό ραδιοφωνικό, εκεί που δουλεύω. Το ήξερα. Τι μου το λες? Δικέ μου, κοίτα να δεις. Ξέρω ότι δεν με πας. Ούτε εγώ σε πάω. Είμαστε δύο μέτρα, δύο σταθμοί να πούμε. Όχι. Δύο αεροδρόμια είμαστε. Πάρ' τον κι έτσι. Τώρα όμως, και καθότι οικογένεια, μπερδεμένο το αίμα. Τι να κάνουμε? Ποιο αίμα? Το οικογενειακό. Δικό σου, δικό μου. Μία παρένθεση. Τις φλέβες μου τις βλέπεις? Ναι, φαίνονται. Έχουν και διακλάδευση. Άμπρα. Τι χρώμα έχουν? Μελανή. Γαλάζιο. Το άσπρο δέρμα σαν λίγη σημαία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχεις ακούσει που λένε περί γαλαζοαίματο? Πώς μπορούν να ταιριάζουν τα αίματά μας, ε? Όχι, πες μου, με ποια λογική? Ναι, καλά. Εντάξει. Δηλαδή εσύ γεννήθηκες με άλλο αίμα. Εσύ τι λες, να το έβαψα με λουλάκι? Εντάξει, ό,τι πεις. Στη δύσκολη όμως στιγμή, επειδή και οι τρεις ξεμπουκάραμε από τον ίδιο πατέρα, έχουμε την υποχρέωση να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και αυτή τη στιγμή ο αδερφός μας ο ετεροθαλής έχει πρόβλημα μεγάλο. Πρόβλημα? Για πες μου, ίσως να είμαι ο ειδικός για να το λύσω. Ναι, δεν αποκλείεται. Τώρα που σε βλέπω καλά. Δεν ξέρω αν θα έρθω στο σταθμό απόψε. Κι αν θα έρθω θα κάνω απεργία, 12 με 1. Ναι, κύριε διευθυντά του, θα σου έλεγα πιανού τώρα. Αυτό είναι ανήκουστο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και δεν μου λες, το ομολόγησε ο ίδιος? Κατά κούτελα, όχι. Δεν τον παίρνει κιόλας να με ανατριχιάσει. Δεν λέγεται και εύκολα, κύριε, είμαι... Γεια σας. Μήπως σου είπε, είμαι μη άντρας. Πώς λέμε, μη πόλεμος, μη όξυνση. Ναι, ρε. Και κάποιος άλλος τα έλεγε αυτά και στο τέλος έμεινε με μη κυβέρνηση. Εντάξει να πούμε. Μου ρίξε κάτι για κάποιον επαμεινόντα που περίμενε έξω στο σαλόνι. Για χνοδωτές γκόμενες. Κάτσε, δηλαδή αυτό. Σου είπε για τραβεστή δηλαδή. Δηλαδή μιλάμε για μπέρδεμα ιστορία. Και μη με πιέσει εμένα για να τα βγω στην εκπομπή μου και θα σας ξεφωνήσω. Τι έχω να σου καταμαρτυρήσω? Το καταμαρτυρήσω σε μάρανε. Θα πω ότι παίρνει λεφτά από το μαντουβά, τα βάζει τσέπη, τα κρύβει και δεν μας δίνεις φράγκο, δεν μας πληρώνεις. Μας δίνεις έναν, εν πάση περιπτώσει. Αν τα ακούσει και ο μαντουβάς θα σου κάνει την κηδεία που είναι η ειδικότητά του. Δεν ξέρω, είπαμε αν θα έρθω. Και αν θα έρθω, θα κάνω στάσεις εργασίες. Έστω. Κατάλαβε το καϊδούρι. Πέντε λεφτά του μαντουβά, τα βάζει τσέπη και δεν μας. Τι κάνεις, αγόρι μου? Πατέρα, το. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Ξέρω το πρόβλημά σου. Αυτό το είπαμε και. Ειλικρινά λυπάμαι που κοινοποιήθηκε έτσι άγαρμα, αλλά. Ας το, η κακιά στιγμή. Επί την ευκαιρία όμως που είναι τα αδέρφια σου εδώ, σταμάτα ρε σιαφρούλα, γρούτς, γρούτς, μας έχεις φάει τα αυτιά με εκείνο το πόμολο. Θα το λιώσει με το τρίψιμο. Καλά, καλέ, κοντεύω να τελειώσω. Λέω, μια και είναι τα αδέρφια σου εδώ, και έχουν και μια πείρα, κι εγώ.
Είμαι βετεράνος. Να κάνουμε ένα οικογενειακό συμβούλιο. Να τα πούμε εν κλειστό, τι λες? Έστω. Ωραία. Ένα λεπτό μόνο να πάω. Εγώ ένα θέλω να ξέρω. Εσύ έχεις κάποια δειλία. Όμως σου αρέσουν οι γυναίκες. Τρελαίνομαι. Από μικρό παιδί τις φαντάζομαι. Τις ονειρεύομαι. Ζω μαζί τους. Στη φαντασία σου. Ναι. Αυτό μπορώ να πω ότι δεν είναι και τόσο ωφέλιμο, αλλά είναι φυσικό. Ένα λεπτό παιδί μου να πάω στο μπάνιο. Θέλω να πάω εδώ και μισή. Αλλά μπαίνει ένας. Μπαίνει ο άλλος. Δεν με αφήσανε. Δηλαδή δεν τις πάει τις γυναίκες. Μέχρι τώρα τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα, όχι. Αλλά λόγω αίματος, ξέρεις, το μπέρδεμα. Όλοι εμείς αρσενικά φανατισμένα, να πούμε. Εγώ, εσύ. Καλά, εγώ τώρα. Εγώ είμαι στην εγκυκλοπαίδεια. Αν ανοίξεις τη λέξη άντρας, έχει τη φωτογραφία. Έχω και τη δική σου, ε. Ναι, έτσι του είπα και για μένα και για τον πατέρα. Αυτός πώς μας βγήκε σαν γάτης. Φαίνεται όμως ότι πήρε από εμάς λόγω αίματος και τώρα θέλει να την κάνει γυριστή. Το παλεύει όμως ο άνθρωπος. Κοιτάρε στίγμα για την οικογένεια. Μαρδόν! Με τρόμαξες, Χριστιανέ μου! Σαν το χάρο μπήκες! Κοντά έπεσες, να πούμε. Να σου πω, είσαι επί των υπηρεσιών, να πούμε. Ναι, τι θέλεις? Ωραίο σαράι! Τσίλικο! Ο Ζαχαρίας ενθαδεκείται. Ποιος, ο κοντός? Μπράβο! Μπορώ να τους προχάρω δύο λόγια. Ξένος είσαι? Τι ξένος? Από την Αμερική, όπως κι αυτός. Μπράβο, πώς το κατάλαβε? Σ' άκουσα που μιλάς, το κατάλαβα. Περίμενε να πάω να τον φωνάξω. Τι τον θέλεις? Τώρα θα κολλήσουμε στις διατυπώσεις. Για να πες να έρθει, είναι για δική του δουλειά. Το αγοράκι, εδώ της υγείας. Ναι, δηλαδή, όχι ακριβώς συγγενής, ανιψιός του κύριου Ζαχαρία. Α, τι λες αγόρι μου, πολύ χαίρομαι. Βρε, τι συμπαθητικό αγοράκι. Σπουδάζει. Πάντως να ξέρεις, άμα έχεις πάρει την κάτω βόλτα, σε αυτή ειδικά την περίπτωση, δύσκολα αλλάζεις. Μπα, άμα βοηθήσουμε. Ρε παιδί μου, τον βουτήξουμε μες στις γυναίκες να κολυμπήσει. Τι πάει να πει, προτιμάω τον επαμεινόντα. Ξέρω εγώ τι... Τον προτιμάει. Αμάν! Ο επαμεινόντας, ρε, αυτός είναι. Και τον πήρε από πίσω μέχρι εδώ. Γιατί? Για να ζητήσει το χέρι του από τον πατέρα. Τι είναι, ρε. Αμάν, ρε πάνω. Ρε θα με κάψεις, ρε. Βράδυ, ρε. Τι θέλεις τώρα? Ήρθα να κατοπτεύσω τα πέριξ. Ανιχνευτείς να πούμε πριν έρθει ο Μίτσος. Τι λες, ρε. Ποιος είναι στο μπάνιο? Ο κύριος Λάμπρος. Ο Λάμπρος. Οχ, τρέχα. Τρέχα, μην κοιτάξεις πίσω, τρέχα. Ένα λεπτό, ε. Ρε Σέφλουλα, κλείς την εξώπορτα, ρε. Δεν τελείωσες ακόμα από εκεί. Τώρα όλα γίναν τόσο γρήγορα που νιώθω σαν να λασκάρισε το μυαλό μου. Τι έγινε? Τι πάτε να κοιμηθήκατε έτσι? Πατέρα, είχες τρεις γιους. Έχω. Ναι, μέχρι πρότινος. Τι θα έλεγες να έχεις δύο γιους και μία κόρη? Τι λέτε, μου λάθηκατε? Όχι, εντάξει. Καλά τα λέει ο προλαλήσαμος. Καλά τα λέει. Για το γιο μου μιλάτε που είναι εκεί έξω. Μιλάτε, ρε. Μιλήσαμε. Τι είπατε? Θέλει replay, ρε. Κοίταξε, εμένα μου τα είπε από εδώ ο Θανάσης. Λεωνίδας. Ναι. Τι σου είπε? Ό,τι σου είπε και σένα. Ότι δηλαδή ο μικρός δεν είναι φανατικός.
Και τώρα θα μου πεις εσύ, εντάξει, καλά, στα είπε ο Λεό, εσύ τον πίστεψες. Τι ρε, Λεωνίδα το λένε. Αφού όλη την οικογένεια, τι κολλητικό είναι. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, αλλά του φτιάχνω λίγο το όνομα, αλλά το σενιάρο δηλαδή. Μα τώρα, όνομα είναι αυτό. Λεωνίδας. Πολύ μπασκλάς. Όχι, εγώ έτσι το γουστάρω. Τέλος πάντων, το μόνο με παρηγορεί είναι ότι είμαστε ετεροθαλείς. Λοιπόν, μου τα λέει από εδώ ο Λεωνίδας. Αλλά εμένα μου τα είπε ο ίδιος. Ποιος είναι? Ο Άγγελος. Μου μίλησε, μου είπε το πρόβλημά του. Έχει μια αδειλία με τις γυναίκες. Ναι, και έκανε παρέα μόνο με συμμαθητές του. Αυτός το είπε, γιατί εμένα μου το είπε. Όχι, δεν προχωρήσαμε τη συζήτηση. Μεταξύ αναμύθηκε όλη η πολυκατοικία και έγινε το παιδί ρεζίλι. Πάω και θα βγει το όνομα στην οικογένεια. Σκάσε βλάκα. Λες και δεν έχει βγει όνομα στην οικογένεια. Οικογένεια Βλαμένων λέγεται. Κάτσε ντε. Όχι, για να ακούς τα στοιχεία να βγουν. Και του λέω εγώ. Ας το Άγγελος. Δεν είναι όνομα για σένα. Αφού το λένε Άγγελο, πώς πρέπει να το λένε Καραϊσκάκη, ένα φανατικός άνδρας. Όχι. Βαγγέλης. Του το είπα. Ας το Άγγελος. Βαγγέλης. Αρβιλίσιο όνομα να έχουμε. Και από εκεί βγάλε τα συμπεράσματα για το παιδί, δε. Το παιδί. Εσύ το χάλασε το παιδί. Εγώ. Για να το λες παιδί. Για το παιδί να ούμε, είναι με γυναίκα με στο δωμάτιο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί σκέφτεται έναν επαμεινόντα που είναι έξω από το δωμάτιο και περιμένει. Αυτό τι σου λέει? Ότι έχω πάει τέτοια ζαράδα σαν να έχω πει δύο μπουκάλια σκοτσέζικο ουίσκι μαζί με τις πίπισες. Και οι χνουδωτές συγκόμενες. Αν δεν έχει μουστάκι, λέει γκόμενα, δεν τα αρέσει. Να το. Ποιο? Ο τύπος που είδαμε προηγουμένως. Πού τον είδατε και δεν τον είδα χώρε? Στο σαλόνι. Με μουστάκι και τον χάιδευε. Θα μου στρίψει. Μου λες Άγγελε, παιδί μου. Να, είδες. Πάλι τον λέει στο χαϊδευτικό και τον χαλάει. Ησυχία στο κρατήρι. Σκασμός! Δεν μου λες, παιδί μου. Ήρθε κα... ή μάλλον... Αφρούλα, Αφρούλα, σταμάτα να δεν κάνεις τραπέζι, θα το λιώσεις. Καλέ, πάλι έχεις τις ανάποδες σου. Βέβαια, μαζευτήκανε οι κανακάριδες εδώ, πού να αφήσουνε τα νεύρα σου σε ησυχία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχω τα νεύρα μου, τα έρθεις περισσότερο. Ήρθε κάποιος εδώ με μουστάκι. Πού εδώ? Στο γήπεδο. Εδώ, βρε, πού είμαστε? Ψάχνει να βρει το γήπεδο. Α, πάρει στη μηχανή να κουρέψει τον καζόν, αύριο θα γίνει αγώνας. Είδατε τι κάνατε, τον μουρλώνατε. Τι κάθομαι και τη μιλάω, να πληρώνω οπωσδήποτε επίσκεψη στον νευρολόγο. Πατέρα, ήρθε κάποιος κύριος. Α, τον είδες. Ναι, τώρα τι λέμε. Αφού του πιάνε και μάγουλο. Σκασμός! Δηλαδή, όχι, μπαρντών. Δεν το ξέρεις αυτό τον κύριο. Ποιο κύριο? Με το μουστάκι. Είχε μουστάκι, παιδί μου. Νομίζω, δεν έδωσα σημασία. τώρα σαν τα μας να πούμε. Εσείς, σκάτε σας πετάω έξω. Και δεν μου λες, παιδί μου. Δεν μου λες, Μαρή. Μπήκε κανείς εδώ μέσα? Μπήκε, ναι. Εσύ το άνοιξες? Όχι, ήταν ανοιχτή η πόρτα και μπήκε. Ένας. Ένας, ναι. Με μουστάκι και χάιδεψε το μάγουλο του γιού μου μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή, άμα το χάιδευε στον δρόμο, δεν θα παρεξηγιώσουν. Ποιος ήταν, μωρέ! Δεν το ξέρει κανένας, πώς μπήκε σπίτι μου. Ε, τώρα τι δεν το ξέρει. Του μικρού φίλος είναι. Όχι, όχι, ειλικρινά, εγώ δεν τον ήξερα. Δεν έχω φίλους με μουστάκια. Ορίστε, και εσύ μου λες για χνοδωτές γκόμενες. Σταθείτε καλέ. Αυτός που ήρθε ζήτησε τον κύριο. Τον Κιτρινιάρη. Έχουμε κύριο Κιτρινιάρη στο σπίτι. Α, το αδερφό μου λες. Το αδερφό μου. Ποιος ήταν αυτός? Ζαχαρία! Έφυγε μαζί με τον κύριο με το μουστάκι. Εσύ, είδες πώς το λέει το μουστάκι? Λάγνα. Δεν μου λες, τι καταλαβαίνεις, αρπάω στη σάκια να στο φέρω στο κεφάλι. Τελειώσαν τα φωνήεντα. Τώρα πες μας πέντε σύμφωνα. Είχα πάει για τσιγάρα. Μόνος? Ναι, δηλαδή όχι εντελώς μόνος. Είχε έρθει ένας κύριος και με πήρε. Να πάτε για τσιγάρα. Ναι. Λες, αυτός ο κύριος είχε μουστάκι? Είδες που το είχε γίνει έμονη ιδέα το μουστάκι. Είχε μουστάκι? Ο φίλος μου, ναι, είχε. Σημείωσε ένα. Και πώς ήρθε αυτός εδώ? Δεν το ρώτησα. Πάντως αυτοκίνητο δεν έχει. Άλλο ρωτάω. Με τι θάρρος μπήκε αυτός ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι μου? Κάτσε ρε Λαύρο. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται ένας φίλος μας να μαζέψει το σπίτι? Όχι. Πρώτον γιατί είσαι προσωρινός κρατούμενος. Εντάξει, επισκεπτήριο δεν έχω. Εδώ έχουν οι βαρυπινίτες. Φιλοξενούμενος θέλω να πω. Τα ραντεβού και τις συναντήσεις σου έξω από το σπίτι. Επτά που ξέρω εγώ τι κουμάς είναι αυτός. Μπορεί να μου ληστεύσει την κρεβατοκάμαρα. Να μου πάρει μέχρι στόμα και να με αφήσει με το σουμιέ. Όχι, είναι εξαιρετικός κύριος ο Μπάνος. Μπάνος. Πού ξέρω αυτό το όνομα. Κάπου το έχω ακούσει. Το έχω διάσει στην εφημερίδα. Έχει σκοτώσει μια γυναίκα αυτός. Μα τι λες τώρα, ρε Λαύρο.
Και δεν μου λες. Το μαύρο του γιου μου, γιατί το χάιδεψε. Ναι, σου χάιδεψε μαγουλό. Πολύ οικία. Είναι στοργικός τύπος. Ώστε εσύ δεν τον ξέρεις. Τον κύριο Πανό. Όχι. Μπάνος. Μπάνος. Από πού βγαίνει τον Μπάνος, τον Πανιάς. Πού το ξέρω, θα σκάσω. Λοιπόν, άλλη φορά, ξένοι δεν θα πατήσουν εδώ μέσα. Έτσι και εδώ κανέναν, ουέ και λίμωνο. Και τρεις αλίμωνό μας. Αυτό λέω κι εγώ. Τι. Λέω, κλάψε με, μάνα, κλάψε με. Ακριβώς. Άντε στο δωμάτιο σου. Να μιλήσω εδώ με το μικρό. Και εσύ, δεν έχεις να χάσει κανένα δουλειά. Έχω να αγιαλύσω τα απόμολα. Ρε με τα απόμολα λύσα. Γιατί αλύσεις έχει τα απόμολα. Το σπίτι μου είναι. Δεν είναι το μεγάλο μαξί μου. Σε πειράζει. Ωραία, γυάλισε τα από μέσα. Μην κυκλοφορείς στο σαλόνι. Ωραία. Βάλε μας και δαχτύλιο. Γεια μου. Είναι αβάσταχτος ο πόνος μου, καλέ μου. Μπαρτών, μου ήρθε. Αυτοί οι δύο, εκτός του ότι έκανα μια σβουριχτή γκάφα. Είδαν αυτό με το μουστάκι. Καλά τώρα. Επηρεασμένοι από την κουβέντα. Μου λένε, δηλαδή ο ένας μου είπε, αυτός ο μελαχρινός, τον ξέρεις το μελαχρινό με τα μακριά μάλια, όχι τον ανοιχτόχρωμο. Και τους δύο τους ξέρω. Ναι, αλλά σε αυτό είπες τα προσωπικά σου. Ναι. Και συμφωνήσατε να έρθετε εδώ να δώσω εγώ λύση. Ναι. Μετά ήρθε και αυτός. Έχει και αυτός πρόβλημα. Απέκτησε πατέρα μαϊμού, φετό, γιατί δεν του κάνει. Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να το λύσω εγώ. Όπως και τα λουνού που θα να το σφάξει ο Μίτσος. Δηλαδή ο Μίτσος δεν ήθελε να σφάξει μόνο αυτόν. Ήθελε να φτάσει μέχρι τρίτη γενιά. Ευτυχώς ο Μίτσος συνελήφθη, η αδερφή του απελήθη και έτσι το πρόβλημα ελήθη. Σημασία έχει ότι όλα τα προβλήματά σας ξεσπάνε στο δικό μου το κεφάλι που κατά διαολική σύμπτωση ο Θεός μου το έδωσε σκέτο. Χωρίς ενσωματωμένο κομπιούτερ για να μπορώ να τα λύνω. Ωστόσο, είσαστε παιδιά μου. Έτυχε. Δεν θέλω ειρωνίες και οφείλω να κάνω υπομονή και να λύνω τα προβλήματά σας. Προσπαθήσω δηλαδή να τα λύνω εντός των δυνατών ορίων. Λοιπόν, μικρέ, είπες αυτού κάτι για χνουδωτές γκόμενες, λέει, και ότι έκανες παρέα μόνο με συμμαθητές σου. Εγώ. Αυτός τα έλεγε. Και για κάποιον επαμεινόντα που περίμενε στο σαλόνι. Επαμεινόντα. Ποιο λέτε το πτώμα. Το πεθαμένο, ρε. Δεν ξέρω. Τι, το δίνουν οι πεθαμένοι. Τι λες, βρε βλάκα. Α, εδώ πρόκειται για παρεξήγηση. Τα κάτες. Να μην πω! Πες μου, παιδί μου, στα ίσα. Σου αρέσουν οι γυναίκες? Πολύ. Σ' αρέσαν πάντα? Πάντα. Ναι, δεν είχες ποτέ φιλενάδα. Δεν είχες ποτέ μόνη με γυναίκα. Δεν ξέρω πως ποτέ σε κρεβάτι με γυναίκα. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν ήξερα τι να κάνω μαζί της. Μπαρτών, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Με τους άντρες ξέρεις τι να κάνεις? Πάψε, βλάκα! Για σταθείτε, ε. Τι με περάσατε, ε. Α, τώρα ξύπνησες. Εγώ ήθελα να σας συμβουλευτώ πώς να φερθώ και τι να κάνω όταν βρεθώ με μια γυναίκα κατάμονος. Καλά. Άμα της πεις και κατάμονος, να με φτύσεις άμα σ' αφήσει να της κάνεις τίποτα. Πίστεψες κι εσύ ότι... Παρεξήγησε, ρε παιδί μου. Μα λέω κι εγώ. Αυτή η οικογένεια βγάζει μόνο καβαλάριδες. Είναι δυνατόν να μας προκύψει φοραντίτσα? Τι λες, βρε ζών! Ντροπή σας. Πήγαινε γρήγορα, ζήτησε τους συγγνώμη. Θα του κάνουν τον άνθρωπο να κλείσει σε μοναστήρι. Πήρε. Εγώ. Εσύ. Πάω να πάρω τα πράγματά μου από το σπίτι. Να πας πού? Κάπου που να μην βλέπω το ζευγάρι των διαβολικών εραστών. Ποιος είναι, στη μητέρα σου και το ταξιτζή? Ναι. Όχι. Τι όχι, λέει. Θα κάθομαι να τους βλέπω? Όχι, θα κάτσει εκεί μέχρι να συνοδεύω με τη μητέρα σου. Στο ίδιο σπίτι. Ποιο ίδιο σπίτι? Τι, η μητέρα σου ακόμα δεν παντρεύει το σπίτι σε αυτόν? Ξέρω εγώ. Ωραία. Μάθε και πες μου. Και πες και εκεί να με συναντήσει το συντομότερο. Να σου πω πάντως, εσύ θα με βοηθήσει αν χρειαστεί να φύγω από εκεί πέρα. Νομίζεις, εκείνη η κοπελίτσα, τι έγινε? Κοπελίτσα? Θέλω να πω, δηλαδή, όσοι κοπελίτσες, ξέρω εγώ, αυτές συγκροτήματος, δηλαδή, είναι άφραγες. Και σπίτι τους δεν πάω, γιατί ξέρεις, παίρνουν θάρρος και μετά θα γίνει κατάσταση. Κάνα δύο ώρες πάω και φεύγω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Λέω την κοπελίτσα που συνάντησα μέσα στο σπίτι σου, που θέλει να σου αγοράσει το ραδιοφωνικό σταθμό. Και εγώ. Α, τη Μαργαρίτα, λες. Μην κάνεις σιμούρους, έτσι κάνεις ζάρες. Σοβαρά. Λες. Για τις ζάρες? Όχι, για την κοπελίτσα. Τη Μαργαρίτα μου. Εγώ το παστί αυτό τσίμπησε. Πήγαινε και πες τη μητέρα σου να μου τηλεφωνήσει. Κύριε Λάμπρο, εκείνος ο κακομούτσουλος που μπήκε εδώ μέσα, εμένα πάντως δεν μου άρεσε καθόλου. Ο κακομούτσουλος? Ναι, ο φίλος του κοντού. Το άλλο του κακομούτσουλου? Ναι. Τώρα αυτό το σκέφτηκες την ώρα που ήταν στον μπανιό? Ναι, την ώρα που καθάριζα τη λεκάνη. Τέτοια λέρα, ε. Ε, βέβαια, ποιοι θα είναι φίλοι του αδερφού μου?
Απορώ πως δεν είναι και ο Μίτσος φίλος να μου τον κουβαλήσει μέσα στο σπίτι.